Καλάς, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πριν απαντήσω στην κυρία Υπουργό, τουλάχιστον σε αυτά τα οποία ισχυρίστηκε, θα ήθελα να τονίσω κάτι το οποίο πολλές φορές έχουμε παραδεχθεί όλοι σε αυτή την αίθουσα. Όταν μιλάμε για θέματα υγείας, η όποια προσπάθεια αντιπολίτευσης μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου ή μέσω κάποιων άλλων διαδικασιών δεν μπορεί παρά να γίνεται καλόπιστα. Και να γίνεται ακριβώς γιατί είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η υγεία δεν έχει χρώμα, δεν έχει πολιτικό ή κομματικό χρώμα και ο Έλληνας πολίτης ο οποίος προσέρχεται σε ένα νοσοκομείο ή σε ένα δημόσιο ίδρυμα το οποίο ουσιαστικά του δίνει τη δυνατότητα να βρει απάντηση στα προβλήματα της υγείας του, είναι γεγονός ότι σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να σκέφτεται έτσι. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια πράγματα, κυρία Υπουργέ, τα οποία θα μπορούσατε να τα προλάβετε πριν φτάσουμε σε αυτή την πραγματικά δυσάρεστη κατάσταση. Και δεν είναι μόνο η επικαιρότητα η οποία στην πραγματικότητα έκανε τη συγκεκριμένη ερώτηση να φαίνεται μέσα στον καιρό της, κυριολεκτικά επίκαιρη. Είναι το γεγονός ότι κάποιες επισημάνσεις που από καιρό ενδεχομένως σας είχαν γίνει καλόπιστα και επαναλαμβάνω την ίδια ακριβώς λέξη, θα μπορούσαν ενδεχομένως να σας οδηγήσουν σε θετικότερο αποτέλεσμα. Ξεκαθαρίζω λοιπόν λέγοντας ότι εκτιμώ πως κάνετε μια ειλικρινή προσπάθεια να βάλετε μια σειρά σε διάφορα θέματα που απασχολούν τον χώρο της υγείας, βεβαίως και αυτό των προμηθειών. Σας είχα επισημάνει από την πρώτη σας παρουσία στις προγραμματικές δηλώσεις, όταν παρουσιάσατε τις 10 δικές σας θέσεις για την υγεία, μία εκ των οποίων ήταν η αλλαγή στο σύστημα προμηθειών, ότι αυτά τα οποία αναφέρατε είναι η ευχή, φαντάζομαι, και αυτό που όλοι οι Υπουργοί Υγείας από τη μεταπολίτευση και μετά θα επεδίωκαν να επιτελέσουν, θα επιδίωκαν ουσιαστικά να κάνουν πραγματικότητα. Αυτό όμως δεν είναι εύκολο να γίνει μόνο με λόγια. Και το λέω γιατί παρά τη σοβαρή καθυστέρηση που υπήρξε μέχρι το σημείο που φέρατε μέσω τροπολογίας, ενσωματώθηκε σαν άρθρο σε ένα νομοσχέδιο κάποιου άλλου Υπουργείου, το θέμα του πώς θα μπορούσε ενδεχομένως με βάση τη δική σας οπτική να λειτουργήσει η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο δημιουργήθηκε βήμα-βήμα και που αφορούσε την αδυναμία όλων των διοικήσεων των νοσοκομείων της χώρας να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει. Αρχικά έρχεται μια εγκύκλειος η οποία αναφέρει πώς γίνονται οι προμήθειες μέσω διαγωνισμών, το επισημάνατε κι εσείς. Έρχεται ορθή επανάληψη λίγο μετά, που λέει ότι για τα επίγοντα περιστατικά μπορούν οι διοικήσεις, παρακάμπτοντας την υγειονομική περιφέρεια, να απευθύνονται στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας. Βεβαίως, αμέσως μετά, μέσα από μια αδυναμία, επαναλαμβάνω, των διοικήσεων να καταλάβουν τι ακριβώς γίνεται, έρχεται μια εγκύκλειος της ΕΠΗ που λέει ότι καλώς κάνετε, και στο τέλος υπάρχει μια δική σας οδηγία προς την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, που προτρέπει φυσικά την εφαρμογή του παρατηρητηρίου τιμών, ορθά, πολύ καλά, ανακαλεί όποιο προηγούμενο έγγραφο και επισημαίνει και πάλι την επίσφυση των διαδικασιών, των διαγωνισμών, των κεντρικών διαδικασιών, ούτως ώστε να μπορέσουμε με διαγωνισμούς να πετύχουμε τις προμήθειες των νοσοκομείων. Όλα αυτά όμως τα οποία συμβαίνουν, κυρία Υπουργέ, στην πραγματικότητα πληγώνουν τους πολίτες. Φαντάζομαι να έχει έρθει υπόψη σας το γεγονός ότι πάρα πολλές επεμβάσεις προγραμματισμένες έχουν αναβληθεί. Αν με ρωτήσετε, αναβληθήκαν γιατί καθυστερήσαν κάποιες προμήθειες να γίνουν ή ενδεχομένως γιατί κάποιοι κακοί εντός εισαγωγικών γιατροί φρόντισαν να λειτουργήσουν με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να επιτείνουν το πρόβλημα, προφανώς δεν είμαι εγώ αυτός που θα σας απαντήσει. Ωστόσο, είναι πραγματικότητα πως το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρξε μια εικόνα διάλυσης στα νοσοκομεία, ένα αλαλού, με επιτρέψτε μου την έκφραση, με βάση τα όσα συνέβαιναν, με βάση τα όσα αναφερόντουσαν, κυρίως έχοντας σαν βάση και αφετηρία το γεγονός ότι οι προμήθειες των νοσοκομείων δεν δουλεύαν, βασικά υλικά λείπαν, οι πολίτες προσέτρεχαν να βρουν απάντηση ή λύση στο πρόβλημά τους και οι γιατροί από τη δική τους πλευρά έλεγαν ότι αδυνατούμε να προχωρήσουμε σε επεμβάσεις, σε ιατρικές πράξεις, ακριβώς γιατί δεν έχουμε τα απαραίτητα υλικά. Άρα λοιπόν είναι μεγάλη ανάγκη, το συντομότερο δυνατόν, και δικαιολογίες δεν υπάρχουν 8-9 μήνες μετά, το ξέρετε. Και σε ό,τι αφορά το θέμα των χρεών της προηγούμενης περίοδου, και εγώ θα σας πω πολύ απλά ότι το ίδιο ισχυριζόταν και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, στην οποία ανήκα και εγώ κοινοβουλευτικά, όταν έλεγε ότι ρύθμιζε τα χρέη των προηγούμενων κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Κάποια στιγμή όλα αυτά πρέπει να τελειώσουν. Και πρέπει να τελειώσουν, τελειώνω και εγώ κύριε Πρόεδρε, με την ίδια ακριβώς έκφραση, αν καταφέρουμε, το έχω πει και σε εσάς και στον αρμόδιο Υπουργό Απασχόλησης, τον κύριο Λοβέρδο, να δημιουργήσουμε το λεγόμενο σημείο 0 σε ό,τι αφορά τα χρέη
τις υποχρεώσεις, όπως θέλετε πείτε τις, των νοσοκομείων απέναντι σε προμηθευτές, μιας και ξέρουμε ότι οι πηγές μπορεί να είναι είτε τα χρέη των ασφαλιστικών ταμείων προς τα νοσοκομεία, είτε ενδεχομένως το γεγονός ότι πάρα πολλοί πολίτες, πάνω από ένα εκατομμύριο αυτή τη στιγμή, ανασφάλιστοι προσέρχονται, καλώς ικανοποιούνται, αλλά πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα ούτως ώστε τα νοσοκομεία να λειτουργήσουν αυτόνομα, αυτοδύναμα, κάνοντας ένα συγκεκριμένο οικονομικό προγραμματισμό. Σας ευχαριστώ πολύ.